απίστευτο σκηνικό ένταση στο πάρκο Γεωργιάδη που επεκτάθηκε και στην αρχή της λεωφόρου Δημοκρατίας, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου έχοντας απέναντί του δημιουργία των ΜΑΤ. Ο Δήμος Ηρακλείου επιμένει να προχωρήσει στην ανάπλαση του πάρκου, ενέργεια που βρίσκει αντίθεται στις φυλές του πάρκου. Μάλιστα, η παρουσία των μηχανημάτων μπροστά από το πάρκο του Γεωργιάδη ήταν η αιτία για να δημιουργηθεί μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Το μεσημέρι, αστυνομικοί επιχείρησαν να περάσουν χειροπέδες σε διαμαρτυρόμενο με αποτέλεσμα να επικρατήσουν σκηνές απειρουκάλους, αφού ο νεαρός εθεάθη να διαφεύγει με τις χειροπέδες. Όλα ξεκίνησαν όταν οι μπουλντόζες έκαναν την εμφάνισή τους στην περιοχή του πάρκου στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Ήμασταν ενήμεροι ότι από μέρα σε μέρα ο Δήμαρχος είχε ανακοινώσει στη συνέντευξη τύπου που έκανε τις προηγούμενες μέρες ότι θα ξεκινήσει το έργο. Ήμασταν στα πέριξ και ξέραμε, είδαμε και χθες ότι ήρθαν και μετρήσαν για να βάλουν το πλέγμα. Σήμερα το πρωί μπήκε, αυθόρμητα κόσμος ήρθε και εμπόδισε την μπουλντόζα η οποία άνοιξε λάκους όπως μπορείτε να δείτε έτσι και να δει λέει τι έχει από κάτω, δεν ξέρω. Ξεκαθαρίζουμε όμως ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα εφαρμοστούν. Οι διαφωνίες είναι δεκτές και θεμητές. Τα τελεσίγραφα και οι απειλές δεν είναι. Ένταση όμως επικράτησε και ανάμεσα στον προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας Μαρίνο Πατακό και τους διαμαρτυρόμενους παρουσία της αστυνομίας που ζητούσε επιτακτικά να απομακρυνθούν οι φυλές του πάρκου. Σε αυτή την έκκληση οι διαμαρτυρόμενοι δήλωναν ανυποχώρητοι. Εμείς συνεχίζουμε να αντιδρούμε, το έχουμε κάνει ξεκάθαρο. Αυτό που γίνεται τώρα, επειδή ήρθε και η αστυνομία εδώ να διασφαλίσει το χώρο, ας πούμε, γιατί θεώρησε ότι γίνεται παρεμπόδιση των εργασιών, ζητήσαμε μια δεκαήμερη προθεσμία, έτσι ώστε να κάνουμε όλες τις απαιτούμενες κινήσεις για την προσφυγή, για την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων και τη ακύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο σεβασμός στη δημοκρατία και τις λειτουργίες της δεν μπορεί να μπει σε διαπραγματεύση. Και να μην ξεχνά κανείς ότι το πάρκο ανήκει σε όλους. Στη σκιά του εκρηκτικού κλίματος στο πάρκο Γεωργιάδη, τελικά οι μπουλντόζες δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στις εργασίες, οι οποίες πάγωσαν υπό το βάρος των διαμαρτυριών. Το μεταφέραμε αυτό το αίτημα στον υπεύθυνο της πολιτικής προστασίας, τον κύριο Πατακό, που είναι εδώ, ο οποίος το μετέφερε στο Δήμαρχο, αλλά δεν μπορούσε να το διακόψει, ήταν λέει σε ένα πολύ κρίσιμο ραντεβού. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι πιο κρίσιμο από το να συμπλέκονται οι δημότες του, ας πούμε, με την αστυνομία στο πάρκο Γεωργιάδη. Όπως και να έχει, εμείς θα παραμείνουμε. Ζητήσαμε να απομακρυνθεί η αστυνομία και να σταματήσουν οι εργασίες. Οι φυλές του πάρκου πάντως ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα αρκεστούν σε προφορικές δεσμεύσεις του Δημάρχου, αλλά και στα προπαγανδιστικά βίντεο των χιλιάδων ευρώ, όπως τονίζουν. Την ίδια ώρα φαίνεται να υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις της ελληνικής αστυνομίας, που κατηγορεί την Δημοτική Αρχή για έλλειψη συντονισμού, καθώς δεν είχε ενημερώσει εγκαίρως για τη σημερινή παρουσία των μηχανημάτων της στο εσωτερικό του πάρκου, με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτή η εκρηκτική κατάσταση στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου.